Η ΑΕΛ επανήλθε στι εντό έδρα νίκε και σκαρφάλωσε στι κορυφαίε θέσει του βαθμολογικού πίνακα, αλλά το 3-0, με το οποίο επιβλήθηκε τον Γιαννιτσόν, ήταν πολύ μικρό σκορ σε σχέση με το πλήθο των φάσεων που δημιούργησε. Μόλι στο 4 λεπτό, οι διαθέσει των Βυσσυνή έγιναν ορατέ όταν ο Τσάρα βρήκε το δινόμποπα στην πλάτη τη αντίπαλη άμυνα, αλλά η έξοδο του λαμπάκι δεν επέτρεψε στον επιθετικό τη ΑΕΛ να πλασάρει όπω θα ήθελε. Ακολούθησε στο 11 μια ακόμη φάση, την οποία όμω οι γηπεδούχοι δεν μπόρεσαν να τελειώσουν, ενώ η ατομική προσπάθεια του Πλέντη στο 15 σταμάτησε σε πόδια αμ το δυναμικό ξεκίνημα της ΑΕΛ κορυφώθηκε στο 18 όταν το κοντινό σου του παγώνι από την Ασής του Πόνσε τράταξε το κάθετο δοκάρι της αιστείας των φιλοξενωμένων. Παραμένοντας άκρος επιθετικός, ο αριστερός οπισθοφύλακας των Βυσινί είχε μια ακόμη τελική προσπάθεια στο 21 που ήταν όμως εξαιρετικά άστοχη, όπως κακή ήταν και η εκτίμηση του Μπλέντι όταν στο 27 βρέθηκε μόνο απέναντι στο λαμπάκι. Η καθολική υπεροχή της ΑΕΛ μπορεί να μην έφερνε γκολ, έφερε όμως την αποβολή του Σαμαρόπουλου στο 32ο λεπτό, όταν δέχτηκε δεύτερη κίτρινη κάρτα για το φάουλ με το οποίο ανέκοψε τον Δινόπαπα. Η αποβολή προκάλεσε εκ νέου στα καρέ των Γιάννητσών με μια κεφαλιά του Γιώτα στο 37 που μπλόκαρε ο Λαμπάκης και ένα γκολ του Μπλέντι που ακυρώθηκε ω offside στο 38ο λεπτό ενώ διπλό δοκάρι είχε ο κριτικό στο 44 πάλι όμως από θέση offside. Η αναποτελεσματικότητα της ομάδας του ανάγκασε τον Τίμο Καβακά να ρίξει από το ξεκίνημα της επανάληψη το μάτς του Στσίγκα Φραγκού στη θέση των κριτικού και Τσάρα, αλλάζοντα ταυτόχρονα το 4-2-3-1 σε 4-1-4-1. Η δικαίωση ήταν άμεση καθώς μόλις το 48ο λεπτό ο Θανάσης Τσίγκας βρήκε στόχο στο πρώτο του σούτ γράφοντα έτσι το 1-0. Το γρήγορο γκολ ανακούφισε μεν, αλλά εκτόνωσε και την ένταση της επιθετικότητας της ΑΕΛ, που στο 62 θορυβήθηκε από την αποχώρηση του τραυματία Πόνσε, ο οποίος και αντικαταστάθηκε άμεσα από τον Πότσι, ξαναφέροντα το σχήμα στο αρχικό 4-2-3-1. 1 παντως χρειάστηκε να περάσουν 20 ολόκληρα λεπτά για να ξαναδούμε επικίνδυνες επισκέψεις των γηπεδούχων στα αντίπαλα καρέ, μία εκ των οποίων κατέληξε σε άστοχο του του Φραγκού. Τελικά όλα απλοποιήθηκαν στο 73 με το 2-0 το οποίο σημείωσε με αυτόν κόλο τσάμι σε έπειτα από ωραίο συνδυασμό και γύρισμα του μπλέντη στην καρδιά της άμυνας για να έρθει στο 79 ο Δινόμπαμπας να γράψει εύκολα από κοντά το 3-0 το οποίο ένα λεπτό πριν δεν πέτυχε ο Γιώτας η κεφαλιά του οποίου αποκρούστηκε στη γραμμή. Στην τυπική διαδικασία που ακολούθησε, είδαμε μια προσπάθεια του Παπαγιοριού που κατέληξε out, ένα μονοκόμματο αλλά επίση άστοχο σου του Παγόνη, μια αποτυχημένη προσπάθεια του Δινόπαπα να περάσει και τον Λαμπάκι, ένα σου του Νεμπεγλέρα που αποκρούστηκε, καθώ και μια ακόμα επιτυχημένη επέμβαση του γκολκίπερ των Γιάννητσών στα πόδια του Μπλέντι, εμποδίζοντα τη διαμόρφωση ενό σκορ που θα μπορούσε να πάρει πολύ μεγαλύτερε διαστάσει.